Λοιπόν, γεια σας παιδιά, σήμερα θα δούμε μαζί τα χειρότερα κινέζικα προϊόντα ever. Όσοι δεν καταλάβατε παιδιά, θα δούμε μερικές φωτογραφίες σχετικά με προϊόντα που κάμαν οι Κινέζοι και ήταν λίγο, εντάξει όχι λίγο, λίγο πολλά fail. Επίσης παιδιά, θέλω μαζί να καταφέρουμε να φτάσουμε τα 6.000 like παιδιά, θα με ευχαριστήσετε πάρα πολλά. Τέλος πάντων, είναι πολύ λόγο, πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Πρώτη φωτογραφία, όχι Microsoft Windows, Michael Soft Bibos. Οκ, μάλιστα. Ειλικρινά παιδιά, ο συγκεκριμένος Κινέζος που σκέφτηκε να κάνει τον Bibos αντί το Windows είναι πανέξυπνος. Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Dolce and Banana. Όχι Dolce Gabbana. Dolce and Banana. Oh my god. Λογικά ο Κινέζος που σκέφτηκε τούτη τη συγκεκριμένη ονομασία του μαχαζιού πρέπει να ήταν κάπως Dolce and... Τι να φάω σήμερα? Μήλον, αχλάδι, καρπούζι... Α, μπανάνα. Dolce and banana. Παιδιά, πιστεύω δεν είμαι ο μόνος που βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή του παπούτσα iPhone. What the f*** is that? Τα συγκεκριμένα παπούτσα παιδιά τα έκανε το iPhone? Όχι, οι Κινέζοι τα κάνανε. Ειλικρινά, οι Κινέζοι πουλούν τα πάντα, ό,τι υπάρχει θα το πουλήσουν για να βγάλουν κέρδος. Πιστεύω παιδιά όλοι ξέρετε το Mastercard. Είναι κάρτα που μπορεί να παίρνεις λεφτά από εκεί, ξέρω εγώ. Αλλά όχι, οι Κινέζοι σκεφτήκανε κάτι καλύτερο. Master Beef. Και το συγκεκριμένο Master Beef είναι μαγαζί που πουλά κρέατα και φαγητά γενικά. Oh my god. Λοιπόν παιδιά, η επόμενη φωτογραφία θα μας δείξει το αντίθετο του Puma. Δηλαδή θα μας δείξει ότι είναι pimp. Τι σκατά είναι αυτό το καπέλο? Και ο συγκεκριμένος επίσης αγόρασε το, ας πούμε. Oh my god. Κινέζι. Pimp, μισιού. Παιδιά, σήμερα θα πάω Starbucks. Βασικά τι λαλογιάξ στα Starbucks. Να πάω στα Sandbucks. Oh my god. Παιδιά, ειλικρινά τώρα. Τι σκέφτηκαν οι Κινέζοι να κάνουν? Sandbucks. Επόμενη φωτογραφία. Παιδιά, δείτε την επόμενη φωτογραφία. Nintendo PlayStation Digital Stereo. 3-1, παιδιά, είναι δωρεάν. Και όχι PlayStation, PlayStation. Είναι διαφορετικό. Πάρα πολύ διαφορετικό. Παιδιά, δεν θα ξαναδείτε πουθενά αλλού άλλη φωτογραφία. Μόνο στην Κίνα βγαίνουν αυτά τα προϊόντα. Google σε προϊόν ρολού. Κολόχαρτου. Google. Και είναι προϊόν χαρτιού. Oh my god. Ο συγκεκριμένος παιδιά πιστεύω που σκέφτηκε τούτη την ονομασία σε προϊόν χαρτιού πρέπει να ήταν στην τουαλέτα και να ήταν μέσα στον Google στο τηλέφωνο του και να λέει: α, τον Google έγινε διάσημο όνομα, γιατί να με το βάλουμε και εμείς στα ρολά μας. Και πιστεύω αγοράζουν τα ρολά στη συγκεκριμένη Κινέζοι, ναι. Oh my god. Oh my god. Όχι KFC. KFG. Oh my god. Και όχι μόνο αλλάξαν την ονομασία παιδιά οι Κινέζοι, αλλάξαν και το πρόσωπο που είναι στο KFC. Τον έκαναν και λίγο πιο νέο. Τόσο αστείο δηλαδή. Σήμερα πιστεύω παιδιά θέλω να πάω να αγοράσω κάποια παπούτσια Nike. Αλλά όχι, θα αγοράσω Hike. Τι είναι αυτά τα παπούτσια παιδιά, εξηγήστε μου λίγο. Τι είναι αυτά τα παπούτσια? Και όχι μόνο να αλλάξαν το όνομα, αλλάξαν και το σήμα. Δηλαδή το έκαναμε ένα έτσι και ένα έτσι. Εγκαρχαρία στο Nike. Μόνο εμένα μοιάζει με καρχαρία εκείνο το σχήμα. Ειλικρινά κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν λεφτά οι Κινέζοι, ε. Όσοι πεινάτε παιδιά και θέλετε να παραγγείλετε πίτσα hot, όχι, κάνετε μεγάλο λάθος. Θα παραγγείλετε πίτσα roof. Εξηγήστε μου τι στο μπούτσο είναι τούτο δαμέ. Πίτσα ρουφ. Και πουλείται κανονικά στο μαχαζί, ξέρω εγώ. Είναι πίτσα, αλλά πλαστική πίτσα που τα πιάνουν τα μωρά και γράφει πίτσα ρουφ. Επίσης παιδιά, σε όσους προκαλούν προβλήματα στα τηλέφωνα σας και θέλετε να τα ανταλλάξετε με κάτι καλύτερο, με κάτι πιο πρωτοτότο. Για όσους θέλουν να κάνουν την πρωτοτυπία, δηλαδή να έχουν κάτι εντελώς διαφορετικό από τους άλλους, να πιάσετε Νόκλα. Όχι Νόκια. Νόκλα είναι 100.000 φορές καλύτερο από το Nokia. Τι εννοείς? Νόκλα. Made in China. Επίσης παιδιά, το κουμπί του Nokia γράφει OK. Το κουμπί αυτό θα γράφει OK.
Oh, f*** my life. Σε όσους θέλουν να πάνε σούπερ μάρκετ και να πάρουν μπισκότα, μπορεί να σας αρέσει και το Oreo, αλλά εδώ υπάρχει το μπόριο. Με 5 ευρώ, παιδιά, παίρνετε 12 μπισκότα μπόριο. Όχι Oreo, μπόριο. Κινέζοι. Ειλικρινά, παιδιά, οι Κινέζοι τι άλλο μπορούν να σκεφτούν για να κάνουν. Σε όσους θέλουν, παιδιά, να παραγγείλουν μπιτς για τα αυτιά τους, εδώ θα σας δείξουμε το Ditz by Nani. Με 10 λίρες, παιδιά, θα παραγγείλετε τον Ditz by Nani. Τι άλλο θα σκεφτείτε, Κινέζοι? Εντάξει, επειδή είπα πριν για τα Nike, μπορεί να μην σας αρέσουν τα Nike και να σας αρέσουν τα Adidas. Εδώ οι Κινέζοι μας έφτιαξαν ένα καινούριο όνομα, πιο πρωτότυπο από το προηγούμενο που είχε το Adidas, το Abzits. Σε όσους θέλουν να πάρουν αυτή την απίστευτη βαλίτσα που λέγεται Abzits, δεν ξέρω καν πως λέγεται. Δεν έχω λόγια, παιδιά. Σε όσους σας αρέσκουν τα αναψυχτικά, παιδιά, π.χ. το Red Bull, εδώ υπάρχει Red Bull και είναι fruit drink. Red Bull, Red Bull. Oh my God. Εδώ βλέπουμε, νομίζω, ίσως τη χειρότερη φωτογραφία που είδα μέχρι τώρα. Πιστεύω σε όλους αρέσουν τα fast food. Δεν έχει άνθρωπο που είναι δοκίμασε ούτε μια φορά στη ζωή του fast food. Και το πιο γνωστό fast food άδικο όλου του κόσμου πιστεύω είναι το McDonald's. Αλλά στην Κίνα, παιδιά, δεν είναι το McDonald's. Είναι το Oms MC Dnoalds. What the f***. Τι είναι αυτό το όνομα? MC Dnoalds. Λοιπόν, παιδιά, σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνετε ένα like. Επίσης κάνετε ένα subscribe στο κανάλι, θα με βοηθήσετε πάρα πολλά. Σας άρεσε και θέλετε να κάνω και άλλα παρόμοια έτσι βίντεο, κάνετε ένα share τούτο το βίντεο. Επίσης γράψετε μου κάτω στα comment τη γνώμη σας και πείτε μου, παιδιά, ποιον ήταν το χειρότερο από όλα αυτά. Γράψετε μου την ονομασία κάτω στα comment, θα χαρώ να τα δω όλα. Αυτά λοιπόν, παιδιά, έχω κάτι άλλο να πω. Κάμετε με follow, στείλετε μου στο Facebook, έχω και Instagram. Αυτά, τι έμεινε να ναι, πούμε και άλλοι μαύρε. Πού.